Αρχικά θα ξεκινήσω για το έμφυα και την πρόταση που ακούστηκε για την απόδοσή του στους Δήμους. Νομίζω ότι όλοι μας ξέρουμε καλά ότι από το 10 και εντεύθεν η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει υποστεί τεράστια οικονομικά πλήγματα, έχει αποκοπεί άνω του 60% των εσόδων που είχε, των έως τότε εσόδων που είχε, και πραγματικά συντελείται από την τοπική αυτοδιοίκηση ένα οικονομικό θαύμα, αφού καταφέρνει και ανταπεξέρχεται. Στη βάση αυτή θεωρούμε ότι η πρόταση που ακούστηκε από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή το να σταματήσει η απόδοση των ΚΑΠ στους Δήμους και να αντικατασταθεί με ένα ισόποσο ποσό που θα προέρχεται από τον έμφυα, δεν μπορεί να περπατήσει. Και δεν μπορεί να περπατήσει γιατί θεωρούμε ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρήκνωση των εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκησης καταρχήν. Γιατί βέβαια και προφανώς, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, τα έσοδα από τον έμφυα δεν είναι εγγυημένα. Σε αντίθεση με τις ΚΑΠ που είναι εγγυημένες. Δεν είμαστε αντίθετοι με την φορολογική αποκέντρωση και τη δυνατότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης να έχει τα δικά της έσοδα, αλλά θα πρέπει αυτά τα έσοδα να είναι εγγυημένα. Επιπλέον, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ο έμφυας σε κάθε περιοχή είναι διαφορετικός. Υπάρχουν περιοχές με υψηλότερη αντικειμενική αξία και περιοχές με χαμηλότερη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα δημιουργήσουμε δήμους δύο ταχυτήτων, κάποιους με περισσότερα έσοδα, κάποιους με λιγότερα. Άρα σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι θα πρέπει όλοι να δούνε το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον βέλτιστο τρόπο και όπως αρμόζει η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί θεωρούμε ότι όλοι έχουν καλή διάθεση.